Για ποιους λόγους η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί και δυσβάσταχτο κοινωνικό πρόβλημα? Είναι πολλοί λόγοι. Ο πιο σημαντικός είναι ότι έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής και επομένως οι άνθρωποι περισσότεροι ζουν πάνω από τα 80 στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια οικογένεια η οποία θα στηρίξει αυτούς τους ηλικιωμένους, ανήμπορους ανθρώπους. Η οικογένεια, ο δεύτερος λόγος είναι ότι όλοι εργάζονται για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και επομένως, ή θα πρέπει να σταματήσει κάποιος από τη δουλειά του και να αφιερώσει τη ζωή του στην φροντίδα του ηλικιωμένου ή της ηλικιωμένης μητέρας με άνοια, ή να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους φροντίσει, ή η τρίτη λύση είναι να μπουν σε κάποιο ίδρυμα του οποίου το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Να σκεφτείτε ότι αν τα φάρμακα στοιχίζουν το 5% για την αντιμετώπιση της άνοιας, ο εγκλισμός σε ένα ίδρυμα στοιχίζει το 35% όλου του κόστους για την άνοια. Πόσο έχει πλήξει η οικονομική κρίση τους ασθενείς? Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά τις οικογένειες και τους ασθενείς, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης και της περίθαλψης της ιατρικής γενικότερα. Και επιπλέον δεν υπάρχουν επιδόματα και βοηθήματα για τις οικογένειες των ασθενών. Ενώ τα πάντα ακριβαίνουν, τα μέλη των οικογενειών πρέπει να δουλεύουν περισσότερες ώρες, οι ασθενείς με άνοια δεν έχουν κάποιον να τους φροντίζει και η πολιτεία μέχρι στιγμής δεν έχει μεριμνήσει για να τους δώσει κάποιο είδους βοήθεια. Είτε η βοήθεια αυτή είναι κέντρα ημέρας, είτε επιδόματα, ιδρύματα για τα προχωρημένα στάδια. Υπάρχουν ελάχιστοι πόροι στην Ελλάδα. Τι καινούριο έχουμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου? Το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι έχουμε εξελίξει στη διάγνωση. Έχουν βρεθεί ουσίες με τις οποίες απεικονίζουμε και τις νευροενιδιακές εκφυλήσεις, που μέχρι τώρα απεικονίζαμε μόνο το β' αμυλοειδές. Και επίσης υπάρχουν δοκιμασίες στο αίμα, με μία σταγόνα αίματος δηλαδή. Μπορούμε να βρούμε κάποιες πρωτεΐνες οι οποίες μπορεί να βάζουν πολύ πρόημα τη διάγνωση. Το παρήγορο είναι ότι το φάρμακο το οποίο ξέρουμε και χρησιμοποιούμε οι γιατροί στην καθημερινή μας ζωή έχει καταφέρει να φτιάξει μια μορφή αυτοκόλλητου, το οποίο βέβαια το χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είχαμε τη δυνατότητα να φτάσουμε μόνο στο 9,5, σε μια δόση δηλαδή η οποία είναι και αποτελεσματική και με πολύ λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση το μεγαλύτερο patch, το αυτοκόλλητο, δηλαδή το 13,3 mg, κάτι το οποίο περιμένουμε πολύ λαχτάρα όλοι οι συγγενείς και οι ασθενείς, διότι θα τους δώσει δυνατότητα να έχουν ακόμη καλύτερη βελτίωση εάν ακολουθήσουν τον αλγόριθμο τον οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ιατρική πράξη. Αλλά ακόμη επίσης θα καθυστερήσουν και την εξέλιξη της νόσου, όχι μόνο βελτίωση, αλλά και αν ακόμη δεν έχουμε βελτίωση σε όλους, θα καθυστερήσει η εξέλιξη της νόσου και επομένως θα καθυστερήσει ο εγκλισμός σε ιδρύματα, θα μπορούν για περισσότερο χρονικό διάστημα να είναι αυτοδύναμοι, να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται σε απλά καθημερινά πράγματα τα οποία χρειάζονται για να μπορούν να επιβιώσουν, έτσι ώστε τα παιδιά, οι σύζυγοι να μπορούν να ασχολούνται με τις δραστηριότητες τις οποίες είχαν καθημερινά για να μην καταστρέφεται και η δική τους ζωή. Γιατί είναι απαραίτητο σήμερα ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την νόσο? Γιατί ο αριθμός των ασθενών με άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς. Και για να μπορέσουν τα συστήματα υγείας να βοηθήσουν αποτελεσματικά αυτούς τους ανθρώπους και να αντιμετωπίσουν το πελώριο ιατρικό, οικονομικό και κοινωνικό αυτό ζήτημα, πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.